Ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία συζητούμε τώρα είναι το θέμα με τα οικονομικά. Το είπατε, δεν θα επεκταθώ, αλλά αξίζει να καταλάβει ο ελληνικός λαός πώς γίνεται να κάναμε δεκαετία ολόκληρη να φτάσουμε και να πούμε ότι οι αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνει η Δήμη χρειάζονται ένα χήποσον το οποίο προσδιορίστηκε και εμεί παίρνουμε τώρα κάτω από το 1 τρίτο αυτών των χρημάτων. Και τι θα γίνει με αυτό το θέμα, Κρίνεται το Υπουργείο και όχι μόνο η δική σα κυβέρνηση και οι προηγούμενοι ότι κακώ πήραμε αυτέ τι αποφάσει που λέγαμε, α πούμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να παίρνουμε πάνω από 6,5 δι και ενώ τώρα μοιραζόμαστε ένα ποσό τη τάξη του 1 δι 800-750 εκατομμυρίων. Ποια είναι η λογική δηλαδή, Τι θα κάνουν μάγια, θα κάνουν οι δημοτικές αρχές για να λύσουν τα λαϊκά προβλήματα που έχουμε στους Δήμους. Που δεν απαντιέται αυτό και πάντοτε ψάχνουμε τη μία κάπ αν θα μας δώσετε κάνα ποσό ε, ποσόν α, β, το οποίο ουσιαστικά φτάνει μόνο να λύσουμε πολύ ελάχιστα ζητήματα και μιλούμε για αυτό που είπε ο Πρόεδρος και είναι σωστό, μιλούμε για τα λειτουργικά, για να μην μπλέκουμε με τα άλλα ζητήματα. Υπάρχει μια αναντιστοιχία, περιμένουμε μια απάντηση. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Δηλαδή, με το μάτι θα κάνουμε δουλειά πλέον από εδώ και μπρο. Πώ θα γίνει, Δεν θα υπάρχουν φυσικά πρόσωπα. Πώ αντιλαμβάνεται πλέον η κυβέρνηση το θέμα ότι το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται επιστημονική κατάρτιση, γνώση, χάνεται συνταξιδοτώντα του εργαζόμενου σου και δεν υπάρχει καινούριο για να πάρει αυτή τη γνώση. Είναι μικρό αυτό το κεφάλαιο, δεν γίνεται αντιληπτό και κυριαρχεί και επειδή ξέρουμε ότι είναι αντιληπτό γιατί υπάρχει στρατηγική στο επίπεδο της κυβέρνησης ότι θέλετε να πάμε σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό τους Δήμους, αλλά είναι τρομακτική αυτή η απώλεια για την ελληνική κοινωνία να χάνεις τέτοια γνώση, η οποία δεν αποκτιέται. Είναι δύσκολο να αποκτηθεί ένας ο οποίος έφαγε 35 χρόνια για να παίζει στα δάχτυλά του ορισμένα ζητήματα, να μην έρχεται ένας να το πάρει. Είναι τρομακτικό και πρέπει να το αντιληφθείτε για να πάτε και να σταματήσετε τη στρατηγική που λέει ότι σταματάμε τις προσλήψεις ελεγκτικός μηχανισμός ο Δήμος και επιχειρηματικοί όμοιοι να αναλάβουν αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα τώρα, το οποίο πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Η ανεπάρκεια πιστώσεων για έξι μήνες από τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία παίρνουμε. Αυτό δεν είναι ουδέτερο θέμα. Δεν πληρώνονται τα έργα τα οποία έχουμε. Οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει τα έργα, τι κάνουν, αφού έξι μήνες δεν πληρώνονται, πηγαίνουν και προχωρούν για εγκεκριμένου λογαριασμούς Μιλάμε και αποφασίζουν και κάνουν διακοπή εργασιών. Είναι έργα του προγράμματος ΕΣΠΑ, προγράμμα, ε, από το πρόγραμμα δημοσίων επαιδήσεων. Υπάρχει στάση πληρωμών. Ναι, αλλά αυτό είναι τρομακτικό. Θα σταματήσουν όλα τα έργα. Θα κάνει ο άλλος διακοπή εργασιών ή σηκωθεί και φύγει. Αυτό δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συνέπειε. Έχουμε κάνει συμβάσει μαζί με εργολάβου και τα έργα αυτά τι θα γίνουν, θα κινητοποιηθούν. Τι θα κάνετε πάνω σε αυτό το θέμα, Θα βγει, θα προχωρήσουν οι χρηματοδοτήσει για να ξεμπλοκάρουμε. Ο κοινωνικό τομέα, ο δικό μα, έχει λαμβάνει 700.000 ευρώ από προγράμματα. Και τι θα κάναμε αν ο Δήμο δεν είχε προβλέψει να κόψει από εδώ και από εκεί για να δώσουμε τη μισθοδοσία. Τι σοή λογική είναι αυτή στη διαχείριση των οικονομικών τη χώρα μα. Αν υπάρχει έλλειψη χρημάτων, γιατί πηγαίνουν αφιδώς, και το βλέπω εγώ από τη δική μου την περιοχή να υπάρχουν χρήματα τα οποία δίνονται για να φτιαχτούν εμπορικά κέντρα και, και ξενοδοχεία με δικά μα χρήματα να κάνουν τη δική του και κλείνω και πάμε στο ζήτημα. Ανοίγουν σε λίγο τα σχολεία μα. Έχουμε διακοπέ και θα πάμε σε λίγο και θα αρχίσει ο Σεπτέμβριο. Με ποιε καθαρίστρε θα πάμε. Συνεχίζεται την πολιτική η οποία λέει ότι με δύο ώρε. Θα πάμε εκεί να κάνουμε ένα ψευτοκαθάρισμα και θα τελειώνουμε. Εάν έχει την αγωνία της κυβέρνησης απέναντι στα σχολεία και στη νεολαία μας, είναι αυτή να πάμε εκεί γρήγορα γρήγορα και να φύγουμε, δεν είναι δική μας και δεν είναι και του λαού μας. Και δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση τα παιδιά μας. Τι θα γίνει με τα χρήματα, τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, τι θα γίνει όταν τελειώσουμε με την τον το πρωτοβάθμιο έλεγχο που θα κάνουμε για την αντισυσμική προστασία. Για την πυροπροστασία των σχολικών μα συγκροτημάτων, που φτιάχνουμε καινούριου κανονισμού, οι οποίοι τι θα μείνουν στα χαρτιά, οι κανονισμοί δεν λύνουν το πρόβλημα τη προστασία. Χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση. Είναι στι προθέσει τη κυβέρνηση να αναλάβει αυτό το κρίσιμο κομμάτι που αφορά το μέλλον τη χώρα μα, Ευχαριστούμε, κύριε Σακούτη. Συγγνώμη, ήθελα να πω για την ανακύκλωση ένα δευτερόλεπτο, αν είναι. Ναι, πέστε. Το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι ένα άλλο τραγικό ζήτημα το οποίο πρέπει η κυβέρνηση να βάλει κάτω και να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι δυνατόν να μην τηρούνται οι νόμοι και οι γραφές. Πάμε και ζητάμε από τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας και του λέμε ότι αυτά λένε οι νόμοι και δεν τα εφάρμοσες, τιμωρήσε. Και έχουν ασυλία δηλαδή η μεγάλο παραγωγή, η μεγάλο βιομήχανη. Θα τοποθετηθείτε, είπα να το αναφέρετε λέω, εγώ, μόνο, λέω, γιατί λέω, είναι, είναι η επόμενη συζήτηση με τους αρμόδιους. Λέ, ναι. Εντάξει, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι γραμμένο στην ημερήσια.